Το ελάφι εμένα με εντυπωσίασε από μικρόν, γιατί μου φαίνεται ότι είναι το πιο ομορφότερο ζώο από όλα τα άγρια που έχει η φύση, και από εκεί πήρα το κίνητρο για να μου φτιάσω αυτά τα ελάφια. Με ενθουσιάζουν. Λέγομαι Γρηγόρη Τζαμαλής, είμαι από την Λεπενού και σήμερα βρισκόμαστε στην Λεπενού, το βουνό Πεταλάς, και η τοποθεσία λέγεται Πετροκάλυβα. Εκεί είναι η ιδιοκτησία δική μας και έχουμε κτηνοτροφική μονάδα με ελάφια. Εδώ είμαστε εγκατεστημένοι από πάρα πολλά χρόνια. Ήταν ο παππούς της γιαγιάς του πατέρα μου. Εδώ σε αυτή την περιοχή, όσο παράξενο και αν σας φαίνεται τώρα, ήταν καπνοχώραφα. Μετά όταν ήταν ο πατέρας μου, εγκαταστάθηκαμε κι εμείς εδώ και είχαμε τα πρόβατα εκείνα τα χρόνια. Εδώ σε αυτή την περιοχή εμείς εγκαταστήσαμε και γελάδια, τα οποία τα διατηρούμε και ακόμα σε άλλον τόπο βέβαια, ξεχωριστά από τα ελάφια δεν έχουν καμία σχέση, αλλά διατηρούμε και αυτή την κτηνοτροφική μονάδα με τα γελάδια. Βλέποντας τα ελάφια στα διάφορα ντοκιμαντέρ, μ' άρεσανε, ήρθα σε επαφή με έναν από Ναύπακτο και έναν από το Δομοκό. Από το Δομοκό πήρα την ράτσα, το βασιλικό ελάφ, και από την Ναύπακτο πήρα τα ελάφια, τα ντάμα-ντάμα. Αυτός ήταν από ζήλο και αγάπη προς τα ζώα και κάτι διαφορετικό. Τα έφτιασα τώρα πολλά τα ζώα και πολύ περισσότερα από ό,τι θέλω. Να σας πω και κάτι που ο κόσμος δεν το ξέρει. Εδώ βρίσκω και επιστήμονες οι οποίοι έχουν σπουδάξει και ζωοτέχνης και κτηνίατροι, και αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρουν, γιατί δεν είναι εύκολο ένα άγριο ζώο να το μελετήσεις. Εγώ επειδή τα παρακολουθάω, θα δείτε αυτή την εποχή τα ζώα που πήρατε τώρα έχουν όλα τα αρσενικά, έχουν κέρατα. Τα θηλυκά δεν βγάζουν κέρατα. Τα αρσενικά κάθε χρόνο πέφτουν τα κέρατά τους. Πέφτουν ακριβώς στη ρίζα. Και όταν πέφτει το κέρατο, είναι η εποχή η οποία πλησιάζουν για να γεννήσουν οι ελαφίνες. Και η εποχή αυτή είναι από 15 Απριλίου μέχρι 15 Ιουλίου. Και ό,τι γεννήσεις γίνονται σε αυτό το διάστημα. Από εδώ πέρα τώρα δεν έχουμε γεννήσεις. Ό,τι πρόκειται για να γεννήσει, θα γεννήσει τον άλλο τον χρόνο. Αλλά τα κέρατα αυτά που πέφτουν αυτόν τον καιρό, διότι οι ελαφίνες μυρίζουν όπως μυρίζουν τότε που ζευγαρώνουν, και επειδή τα αρσενικά παλεύουν μεταξύ τους, υπάρχει κίνδυνος για να γίνουν αποβολές. Ως εκ τούτου η φύση πρόβλεψε για να πέφτουν τα κέρατα από τα αρσενικά, που να μην μπορούν να παλέψουν και να μην μπορούν για να χτυπήσουν τα θηλυκά. Και τώρα, αν τα δεις αυτά που πηγαίνουμε να τα ταΐσουμε, τα ζώα τα μικρά αυτά που γέννησαν τώρα δεν πλησιάζουν εμάς, πλησιάζουν τα άλλα τα μεγάλα τα ζώα, τα ταΐζουμε, αλλά αυτά τα μικρά στέκονται πιο μακριά. Γιατί είναι από το ένστικτό τους σαν άγρια ζώα και δεν πλησιάζουν εύκολα τον άνθρωπο. Πάντοτε τα ζώα και ιδιαίτερα ετούτα εδώ τα ελάφια, όταν θέλουν να ξεκουραστούν και κάθονται για να κοιμηθούν, πάντοτε ένα ζώο, το ελάχιστον ένα ζώο, είναι όρθιο και παρακολουθάει, είναι φρουρός. Τις περισσότερες φορές είναι 3, 4, 5, όσο και αν ξεκουράζονται, όσο και αν είναι τα ζώα. Δεν υπάρχει περίπτωση κοπάδι από ζώα και από άλλα ζώα, και από γελάδια και από πρόβατα και από γίδια, δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμούνται όλα. Κάποιο θα να είναι φρουρός. Έτσι είναι η κοινωνία των ζώων, και με εκείνο δίνει το σύνθημα
αν δει κίνδυνο και όλα αμέσως προγκάνε πλέμε εμείς τη γλώσσα μας, φεύγει. Όταν αντιληφθούν κίνδυνο, βλέπεις αμέσως το άλλο το κουπάδι είναι μπροστά και αυτά τα μικρά φεύγουν πιο μακριά από εκεί που υπολογίζουν ότι είναι ο κίνδυνος. Μία ελαφίνα γεννάει το χρόνο ένα και κάνει περίπου 8,5 με 9 μήνες. 8,5 μήνες για να γεννήσει. Ένα γεννάει το χρόνο. Και ορισμένες φορές δεν γεννάει και κάθε χρόνο, μπορεί να γεννήσει και το δεύτερο χρόνο. Η τροφή τους, εγώ έχω καλαμπόκι βιολογικό και τεταΐζω και τριφύλι και μόνο αυτή είναι η τροφή τους. Και ταΐζω και ενσύρωμα που έχω φτιασμένο για τα άλλα τα ζώα. Έχω ζώα που τα έχω τώρα εδώ και 30 χρόνια και κανένα δυο υπάρχουν ακόμα. Από αυτά το ένα από αυτά υπάρχει ακόμα. Από ασθένειες δεν αντιμετώπισα καμία ασθένεια τόσα χρόνια που τα έχουμε εμείς. Δεν πλησιάζονται για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για να κάνεις σε αυτά. Αλλά εδώ ο τόπος, αν παρακολουθήσατε και θα του δείτε με τις κάμερες, είναι ασβεστολιθικός. Τα πετρώματα αυτά είναι από ασβέστη και δεν μας παρουσιάστηκε καμία αρρώστια. Δεν έχω αντιμετωπίσει καμία αρρώστια. Τα ζώα αυτά είναι το ένστικτό τους άγριο, βέβαια, και αγριεύουν, αλλά τα έχουμε συνηθίσει όμως τώρα και πολλά από αυτά έρχονται να φάνε και στο χέρι μας. Με λίγο προσοχή έρχονται και τρώνε και στο χέρι μας. Τα ζώα αυτά δεν είναι κερδοφόρα επιχείρηση. Δεν μπορείς για να βγάλεις λεπτά. Και η τιμή του κρέατος δεν ανταποκρίνεται στο κόστος και δεν έχεις να πάρεις άλλο έσοδο, ούτε γάλα ούτε τίποτα άλλο. Δεν είναι κερδοφόρα, είναι μόνο για ανθρώπους οι οποίοι αν έχουν ένα κτήμα που είναι 20, 30, 40 στρέμματα, να μην είναι και περιορισμένα, να πάρουν ζώα, θα τα βάλουν μέσα μόνο για να τα βλέπουν και να ευχαριστιώνται αυτοί. Για επιχείρηση κερδοφόρα, όχι, είναι αρνητικό, δεν συμφέρει. Λέμε και ακούγεται γενικά στον κόσμο να επιστρέψουμε στη φύση. Ίσως αυτοί οι αστεί και ιδιαίτερα οι Αθηναίοι έχουν μπουκτίσει την Αθήνα, έχουν περιοριστεί και πιστεύουν ότι μπορούν να ζήσουν καλά στην επαρχία. Η επαρχία έχει τα θετικά της, αλλά έχει και τα αρνητικά της. Είναι δύσκολα για να τα βγάλουμε πέρα. Εάν δείτε, σε αυτό το βουνό παλιότερα υπήρχαν πάρα πολλά ζώα. Βλέπεις, τώρα δεν υπάρχουν. Δεν είναι ο κόσμος που δεν θέλει να πάει στα ζώα, αλλά μία παροιμία παλιά έλεγε ότι το αγώι ξυπνάει τον αγωιάτα. Αν είχε κέρδος, θα ασχολούνταν ο κόσμος. Δεν ασχολούνται όμως γιατί δεν μεν κέρδος. Και ιδιαίτερα από τους προβατοτρόφους εδώ της περιοχής μας, και εγώ προβατοτρόφους γενικά, είναι σε μεγάλη δυσκολία. Μετά, εάν παρακολουθήσατε εδώ που πέρναγατε στον κάμπο, το 80% των κτημάτων είναι χέρσα. Εγώ είμαι από εκείνους τους παραγωγούς, ο οποίος τα καλλιεργώ, δεν αφήνω ποτέ χέρσο χωράφι, ότι έχω και τις μονάδες με τα άλλα τα ζώα και χρειάζομαι τα χορτάρια. Αλλά ο κόσμος δεν τα καλλιεργάει. Δεν τα καλλιεργάει που πέρασε η εικόνα ή τεμπελιά. Δεν τα καλλιεργάει γιατί δεν έχει έσοδο. Είναι το κόστος παραγωγής τους είναι μεγαλύτερο από το έσοδο που θα έχει.
Εγώ φέτο δεν έβαλα καλαμπόκια. Έβανα τα άλλα τα χρόνια καλαμπόκια. Δεν έβανα φέτο καλαμπόκια. Μου κοστίζει περισσότερο σε δικά μου χωράφια από το να πάω να αγοράσω από έναν άλλον παραγωγό. Τώρα τι μένει σε εκείνον τον παραγωγό, δυστυχώς δεν μένει τίποτα. Εάν ξανά ήμουν πριν από 30 χρόνια που ξεκίνησα αυτά, θα τα έφτιανα πάλι. Δεν μετάνιωσα που τα έφτιασα και τα διατηρώ με αυτό το κόστος, αλλά τα διατηρώ, όπως σας είπα και νωρίτερα, για την ομορφιά τους και θα τα ξανάφτιανα πάλι. Αλλά εγώ έχω και το χώρο, έχω την δυνατότητα να τα κρατήσω. Δεν είναι εύκολο οποιοδήποτε όμως για να διατηρήσει τέτοια ζώα. Μπορεί να μου πολύ να πέταγα, ώρε να πηγαίνα τα ψήλου, να γναντεύα αχ παιδιά μ' τον πέτα. Ωρε να γναντεβά τον πεταλά, ωρε και τη γραμμένη πλάχα. Ποχύλι μέρια παιδιά μου κλέφτη είκα, ωρε ποχύλι μέρια κλέφτηκα. Ωρε παλιά χορτάρια σμέ, εχένα. Ωρε λιμεριά που παιδιά μη κλέφτε, σας ωρε λιμεριά που είναι οι κλέφτες σας, ωρε που είναι οι κατσάντονε, ε,